Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στοιχεία για το πώς η υπερφορολόγηση των ακινήτων οδήγησε σε πτώση της αισθήματα αγοράς και μείωσε τις αποδόσεις της επένδυσης σε ακίνητα παρουσιάζει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών στην τριμηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, λοιπόν, οι αδυναμίες του συστήματος φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα είναι εφικτό να περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό εάν γίνει αντιληπτό ότι η υπερβολική φορολόγηση αλλά και η τρέχουσα δομή της φορολογίας των ακινήτων έχουν ισχυρή αρνητική επίδραση στην αγορά ακινήτων, στην ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα και ευρύτερα στην ελληνική οικονομία. Σημαντικά ωφέλη στην ελληνική οικονομία και μάλιστα πολλαπλάσια από αυτά της Golden Visa θα μπορούσε να προσφέρει η υιοθέτηση ενός προγράμματος non-dom στα πρότυπα της Βρετανίας, της Κύπρου ή της Ιταλίας. Αυτό αναφέρουν στο insider.gr φορολογικοί παράγοντες, εξηγώντας ότι τα πλεονεκτήματα από την προσέλκυση εξαιρετικά εύπορων ατόμων μπορεί να είναι πιο ουσιαστικά σε σχέση με το πρόγραμμα της Golden Visa. Όπως εξηγούν, μπορεί το εν λόγω πρόγραμμα να απευθύνεται σαφώς σε λιγότερα άτομα, όμως όσοι το αξιοποιήσουν θα καταβάλουν χρήματα σε αιτήσια βάση. Δηλαδή, αν κάποιος ενταχθεί στο πρόγραμμα για 10 χρόνια, θα πληρώσει συνολικά 1 εκατομμύριο ευρώ. Αντίστοιχα, στην περίπτωση της χρυσής βίζας, με δεδομένο ότι ο χώρος μεταβίβασης ακινήτων είναι μόλις 3% για ένα κίνητο 250.000 ευρώ, τα έσοδα για το κράτος είναι μόλις 7.500. Ανοιχτές αλλά με περιορισμένη λειτουργία θα είναι οι ελληνικές τράπεζες σήμερα Παρασκευή 19 Απριλίου και την Δευτέρα 22 Απριλίου λόγω του Πάσχα των Καθολικών. Κατά τις εν λόγω ημερομηνίες, τα καταστήματα τραπεζών θα παραμείνουν ανοιχτά, καθώς οι μέρες αυτές είναι εργάσιμες για το προσωπικό. Ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.